Μαζευτήκαμε όλα τα καλά παιδιά να πάμε διακοπές Χαλκίδα. Έχουμε και τα κορίτσια μας εδώ, γεια σας. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι ξεκινάνε τη μέρα τους με καφεδάκι ο Έπι, ενώ εμείς 11 το ώρα το πρωί, Burger Goodies εδώ. Καλύτερο από το Μακ, το λέω πάρα πολύ καλύτερο. Τι μουσική είναι εδώ τώρα. Ήρθαμε στο εξοχικό του Έπι, ladies and gentlemen. Εδώ πέρα έχει γυρίσει παλιά ένα βίντεο κλιπ, αν θυμάστε. Καλά, τι περίεργη γάτα είσαι. Φέρτε κονσέρβες να τις ταΐσουμε όλες. Ρε ωραία η εξοχή, ρε διακοπές. Το κορίτσι μας εδώ πέρα γκρινιάζει επειδή λέει ότι έχει κατσαρίδες στο σπίτι. Μόνο μου, νομίζω έχεις παρεστήσει, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Μισό λεπτό, να μην με προσβάλλει το σπίτι μου, δηλαδή είναι αχώρι. Όχι, δεν είναι αχώρι, δεν απαραίτητα είναι αχώρι. Απλά λέει ότι η καλά είναι εξοχή, ναι. Σιγά ρε μόνο μου, εξοχή, συλλογικό να έχει και σκουλίκια, θα έχει και τα πάντα θα έχει. Μα δεν θέλω. Τι πάει να πει αυτό. Παραλία, παίξαμε ρακέτες. Δείτε τι μαγιό φοράω. Μαγιό. Okay. Θα το βρείτε πρώτο link στην περιγραφή εννοείται. Τρέξτε όλοι τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν πρέπει να το χάσετε αυτό σε 4 χρώματα. Πόσο έχουμε, 3-4 χρώματα. 3 χρώματα. Και έτοιμος, γιατί δεν φοράς το μαγιό μου. Να και ο Έπι το φοράει, είδες. Πώς ήταν το κοκτέιλ. Ήπιαμε ζόμπι, ήταν ωραίο. Και μετά το πρόγραμμα έχει βίντεο κλιπ. Ο Νίκος έκανε νέους φίλους, δείτε εδώ. Μπήκε μέσα, δεν σε θέλει. Έχει μια τρίχα και προσπαθώ να τη βγάλω, αλλά δεν κάθεται. Την είδα. Ήρθαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχει τέλεια θέα, πισίνα, λέτε να σας δείξω. Δείτε καινούργια μπλούζα στο site, παιδιά, νέα σχέδια. Κάθε μήνα βγάζουμε τουλάχιστον 1 με 2 σχέδια στο site. Έχουμε εκτοξευτεί. Πρώτο link στην περιγραφή. Το είπα και πριν, με το μαγιό, δεν πειράζει, τέλος συνέχεια. Θα σας δείξω εγώ την πισίνα γιατί το αγόρι μου. Δεν. Πω, στο Ντουμπάι έχουμε έρθει. Πού μας έφερες ρε παιδί εδώ. Πισίνα θάλασσα. Αν πάρεις full φορά έχεις πάει θάλασσα απευθείας. Θα κάτσουμε εκεί. Δεν ξέρω, ας αποφασίσει ο φίλος μας που μας έφερε. Γιατί τώρα μπορεί να ξυναπεινάει, μπορεί να διψάει, δεν ξέρω. Ωραία γλέντια. Τι πήρες εσύ καρμποναρίτσα. Τίμια. Εδώ πέρα Έπι με hate boss. Ριμπάις. Εσύ? Ξέρουν να τρώνε. Εγώ extra large μπριζόλα. Εγώ θέλω να χορτάσω. Αν και πλάκα είναι πολύ κοντά ριμπάι, δεν το περιμένω. Να το πρόγραμμα, παιδιά. Παγωτάκι, παραλία, βραδάκι. Καλά, εντάξει. Εγώ είναι ωραίο εδώ, Δεν είναι, ρε φίλε. Να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι. Τι είναι αυτό το πράγμα που κινείται στον ουρανό. Δείτε εδώ, εξωγήνη. Τορκίζομαι, παιδιά. Μπορούμε να το βλέπει. Δεν φαίνεται καλά γιατί είναι πολύ ψηλά. Αλλά το βλέπετε, είναι σαν ένα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Ήρθαμε σπίτι, παιδιά, αλλά λέγαμε τόσο τρομακτικές ιστορίες. Τα έχουμε κλάσει όλοι. Άφησα τα κλειδιά στην παραλία. Τι λες, ε? Αφού οδηγούσαμε. Είναι δυνατόν να έχω τα κλειδιά του αυτοκινήτου ρε. Ωραία, να μπούμε τουλάχιστον μέσα γιατί είναι 2 τώρα. Μπούμε πάρα πολύ. Εσύ Μαρία, φοβάσαι. Ναι, αλλά ανοίξτε όμως. Όντως φοβάται τη Μαρία. Δεν έχω τα κλειδιά, ρε. Τι θα κάνω. Καλημέρα! Τι έχουμε, ξυπνήσαμε. Δεύτερη μέρα πάμε παραλία. Πώς ξυπνήσατε. Ροχάλιζα, δεν υπάρχει περίπτωση να ροχάλιζα. Η Φέη ροχάλιζε. Εσύ ήσουνα. Και πήγανε σε υπερασπιστό και δεν ροχάλιζες. Εσύ ροχάλιζες αγάπη μου. Δεν ροχάλιζα. Εγώ ήμουνα έτσι όλο το βράδυ για να τώρα έχει μαμούλια. Και τελικά είχε. Είχε ρε στις 5. Άντε μωρέ ψεύτρα. Το έχω βίντεο. Δεύτερη μέρα παραλία. Ασίλη, τι ακούς μωρέ. Έλα να σου πω τώρα. Βλέπεις εκεί το παιδάκι αριστερά που παίζει. Κότα να πας και να του κλείσεις όλη την τρύπα. Έχει ανοίξει τόσο μεγάλη τρύπα. Να πας τώρα και να του την κλείσεις επί τόπου. Να σπρώνεις μέσα. Και να γυλάς. Να κάνεις χαχαχα. Αν μου δες. 50 ευρώ το έκανες για 50 ευρώ. Έτσι να το σηκώσεις, να το πιάσεις, να το σηκώσεις και να αρχίσεις να κλείσεις ο πατέρας. Τα γουρούνια με έχουν αφήσει μόνη μου, βασικά με τα παιδιά και παίζουν ρακέτες. Να σας δείξω τώρα να δείτε. Πας κερδίζει. Αφού μόλις έχασε. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Δείτε τι που ήρθαμε. Το φίλο μας το παπαγάλο. Μας μιλάει. Ακούστε. Τι κάνεις παπαγάλε. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω παπαγάλο που να μιλάει τόσο καθαρά. Καλά εσύ. Αγόρι μου. Παπαγάλε. Μαλάκας. Πες κάτι άλλο. Πες κάτι άλλο. Τι με. Έχουμε όλοι μαυρίσει. Κίνηση επί τι έχεις να πεις. Έχει κοκκινίζει. Για δείτε μαύρος μου. Πω, Βασίλη, έχεις γίνει μελιτζανή. Ποιος κέρδισε. Θα έχει πέσει το χέρι. Ποιος είναι πιο μαύρος. Εγώ. Όχι. Ο Βασίλης πλάκα πλάκα. Όχι ρε εσύ. Ο Νίκος είναι. Η Φέη, δες το μαυρίλα. Α, θα του βάζει ναι. Ο μόνος λόγος που ήθελε να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα το κορίτσι μου είναι για να παίξει Valorant. Δείτε είναι καμένη εδώ πέρα όλη μέρα Valorant. Όλη μέρα Valorant. Να σου πω, τι θα έλεγες να πάμε ξανά διακοπές αύριο. Μέσα. Θα σου άρεσε αυτή η ιδέα. Μέσα είμαι. Πού θα πάμε. Ωραία λοιπόν. Ω, δεν σου λέω έκπληξη. Αύριο διακοπές. Μπέμπα! Πού πας. Το πάμε και το κάναμε, παιδιά. Σαλαμίνα. Διακοπές. Το υποσχέθηκα, δεν το υποσχέθηκα. Πάμε Σαλαμίνα, μην τα έχει μετά από 10. Απλά τώρα στη Σαλαμίνα δεν θα έχει Valorant. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φτάσαμε στη Σαλαμίνα μας. Έλα! Γονείς! Άρη, τι φοράς ρε Άρη. Ρε τι του έχουν φορέσει αυτό το σκύλο. Οι διακοπές συνεχίζονται. Καλώς. Γεια σας.
Σας λείψαμε! Μα τώρα που πήγε μέσα ο Βασίλης. Πες ότι χάρηκες πιο πολύ με εμένα που ήρθα και όχι με τον Βασίλη, ε. Και με τους δύο, αφού μου έχεις λίγο παραπάνω αδυναμία. Τι? Δεν έχω και με τους δύο, μη με στεναχωράς. Άρα εσύ τι πιστεύεις? Δείτε εδώ, δείτε τι κάνει. Πάλι σαλιαρίζεις. Αχ, δεν μπορώ με αυτό το παιδί. Το κορίτσι τι θέλει εδώ, πάμε για μπάνιο. Μουρ, μουρ. Ήρθαμε στον καλά, παιδιά. Εσύ έχεις γίνει κατάμαυση, θα γυρθάγει. Έχουν κάνει. Τι να σημαίνει, εδώ. Και εγώ, για. Εδώ, κοιτά. Μια με Κινέζα. Χαρονικό σήμερα, φύγαμε από τη Σαλαμίνα. Έχουμε κι άλλο βίντεο κλιπ με τον Έπι. Και τώρα πάμε να κάνουμε, δείτε. Θα πάρουμε αυτή εκεί πέρα τη βάρκα και θα πάμε στα άλλα γυρίσματα. Όμως, παιδιά, επειδή τώρα θα ξεκινήσει νέο βίντεο, θα κλείσει εδώ αυτό. Οπότε, όποιος έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, κάντε like, subscribe, κουδουνάκι και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσετε τη συμμετοχή, παιδιά, για έξτρα περιεχόμενο, τσεκάνετε το κανάλι μου. Okay.